Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε ένα από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού, τον Άκη Πάνου, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο λαϊκό τραγούδι. Αυτοδίδακτος μουσικός, που έγραφε ο ίδιος τους στίχους στα τραγούδια του. Έκανε μεγάλες επιτυχίες και υπήρξε πρότυπο για πολλούς καλλιτέχνες. Ο Άκης Πάνου όμως έγινε γνωστός στους νεότερους ως ο άνθρωπος που σκότωσε τον αγαπημένο της κόρης του, τον Σωτήρη Γιαλαμά. Πιστός σε έναν προσωπικό και ακατανόητο για πολλούς κώδικα τιμής, δεν άντεξε ότι ο 30χρονος είχε δημιουργήσει σχέση με την κόρη του χωρίς την άδεια του πατέρα. Εμείς απόψε θα φωτίσουμε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά πρώτα απ' όλα θα ξετυλίξουμε το νήμα από την αρχή. Τότε που ο Άκης Πάνου πάλευε για την επιβίωση στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και μέσα από τις κακουχίες διαμόρφωσε το ήθος και το χαρακτήρα που καθόρισαν την καλλιτεχνική και την προσωπική του διαδρομή. Ο Άκης Πάνου για να ζήσει έκανε πολλές δουλειές. Μία από αυτές ήταν η κατασκευή οργάνων. Το μπουζούκι που βλέπετε εδώ στη μεγάλη οθόνη της εκπομπής είναι δημιούργημα του Πάνου. Πρώτος αυτός πρόσθεσε διακοσμητικές παραστάσεις στα μπουζούκια και έγινε περιζήτητος οργανοποιός. Παιδικοί φίλοι και μελετητές του έργου του περιγράφουν στην εκπομπή τα πρώτα χρόνια της διαδρομής του. Ο Άκης Πάνου γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1933 στα Πατήσια. Ήταν το τρίτο παιδί του Στέφανου και της Ελευθερίας Πάνου. Μεγάλωσε με μια ευτυχισμένη οικογένεια, γιατί είχε δύο γονείς σπουδαίους. Ο πατέρας του, Στέφανος Πάνου, ήταν δημόσιος υπάλληλος στο παλάτι. Ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος για το επισητισμό της προεδρικής φρουράς, που τότε ήταν η βασιλική φρουρά. Και είχαν τη φωτογραφία που ο πατέρας του περνάει μπροστά από τον βασιλιά Παύλο, τη βασίλισσα Φρυδερίκη, και δίπλα είναι οι τρεις πρίγκιπες, ο Κωνσταντίνος, η Σοφία και η Ειρήνη. Και μου είπε το περίφημο ότι όλοι με ρωτάνε ποιος είναι αυτός που χαιρετάει τους βασιλείς. Λοιπόν, είναι ο πατέρας μου. Είχε μια φωτογραφία με τον πατέρα του και με τον βασιλιά. Είχε βάλει ένα χ. Στην κατοχή η οικογένεια Πάνου μετακομίζει στην Καλλιθέα. Στα σκληρά χρόνια που έρχονται, ο μικρός Άκης διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Ήταν τα άγρια χρόνια, πολύ άγρια χρόνια. Φτώχεια, ρούχα πάντοτε φθαρμένα, παπούτσια φθαρμένα. Η μπάλα μας ήταν από κουρέλια που παίζαμε, χωρίς παπούτσια, πλουσάγαμε και πέτρες. Ο Άκης Πάνου τελείωσε το δημοτικό, όμως όπως έλεγε, το μεγαλύτερο σχολείο ήταν η ίδια η ζωή. Ο Άκης δεν είχε τελειώσει λύκεια και σχολές και τέτοια πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο το δημοτικό. Δεν πρόλαβε γιατί έπρεπε να βγει στη βιοπάλη. Μορφώθηκε όμως πάρα πολύ, μόνος του. Δεν μπορούσε να βγάλει μαζί του σε κουβέντα ούτε καθηγητής πανεπιστημίου. Ο αδερφός του, ο Βαγγέλης, τον μίησε στη μουσική. Του έμαθε να παίζει κιθάρα. Ήταν η βαριά κληρονομιά που του άφησε λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 1948. Ο Άκης Πάνου είχε και ένα αδελφό, τον οποίο σκότωσε ένα τραμ σε νεαρική ηλικία, 17 χρονών. Αυτό είναι μια αστυνομική είδηση την οποία σας λέω και την οποία είδηση δεν μου την έχει πει ούτε ο ίδιος ούτε η αδελφή του. Τον αδελφό του τον θάψανε και τον κλάψανε και τον κλαίγανε συνέχεια. Μία μέρα, καθώς ο Πάνου έπαιζε με τις χορδές της κιθάρας του, γνωρίστηκε με τον Γιάννη Σταματίου, που καθιερώθηκε στο ρεμπέτικο με το προσωνύμιο «Ο Σπόρος». Ξαφνικά μία μέρα άκουσα κάποια κιθάρα και έπαιζε. Δίπλα από τη θεία μου. Το σπίτι της θείας μου ήταν με ρολό από αυτά τα σιδερένια που κατεβάζονταν τα μαγαζιά. Καθώς και το Άκη Πάνου, το διπλανό. Γνωριζόμαστε με τον Άκη, βρήκαμε αμέσως πολλά κοινά. Λόγω κιθάρας. Ο Άκης Πάνου και ο Γιάννης Σταματίου στα 13 τους χρόνια βγήκαν στο μεροκάματο. Άρχισαν να παίζουν στην ταβέρνα του Σιλιβάνη στο Κουκάκι. Η αμοιβή μας στο μαγαζί αυτό ήταν ότι βγήκε τη βραδιά από τους πελάτες για να πιάσω το φαγητό που μας έδινε ο Σιλιβάνης όταν τελειώναμε, που ήταν πολυτέλεια. Στην ταβέρνα ο Πάνου με τον Σπόρο γνωρίζουν τη ζωή από την καλή και από την ανάποδη. Ένα
περιστατικό παλιό πίσω στο Σιλιβάνι την ταβέρνα, που εγώ κατάλαβα κάποια στιγμή ότι ο Τζον, αυτός που είχαμε ο τρίτος, μας έκλεβε. Μας έκλεβε από το περιεχόμενο των τυχερών που μας δίνανε οι πελάτες. Και μου το έλεγε ο έξω πάνω τελευταία. Θυμάσαι που το κυνήγα και θα τον εδείρεις. Και πράγματι, το κυνήγα να τον εδείρω γιατί είχα πάρει ότι μας έκλεβε. Ο Άκης Πάνο παίζει μπουζούκι για να ζήσει, αλλά κάνει και άλλες δουλειές. Ο Γιώργος Χρονάς θυμάται τα λόγια του. Μεγάλωσα στην Καλυθέα. Εργάστηκα στο εργοστάσιο Βερνικιών Τιμόρ, στην κατοχή. Στο τυπογραφείο Φίνιξ και άλλαξα 20 δουλειές για να ζήσω. Τα χέρια του Άκη Πάνου είναι θησαυρός. Ήταν πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Αν του δίνεις ένα κομμάτι ξύλο, το έκανε έργο τέχνης. Ήταν τεχνίτης κοσμημάτων από όστρακο ή σίδερο. Σύντομα γίνεται ένας περίφημος και πρωτοπόρος οργανωποιός. Κατασκευάζει μπουζούκια με σπάνιο μεράκι. Ήταν ο πρώτος που εφεύρε την φιγούρα του μπουζουκιού. Στην εποχή εκείνη πήρε πάρα πολύ λεφτά ο Άκης από αυτή τη δουλειά. Εδώ κρατάμε ένα όργανο, τα οποία όλα αυτά τα που είναι στολισμένο το όργανο απάνω είναι δουλειά του Άκη Πάνου. Μέχρι τότε είχαμε συνηθίσει να υπάρχουν επάνω λουλουδάκια, πεταλουδίτσες, αστράκια. Αυτός έκανε παραστάσεις. Η καλλιτεχνική παρουσία του Άκη Πάνου συνεχίζεται στο Πάλκο μέχρι το 1958. Καλυθέα, Δάφνη, Πετράλωνα, Αγιάννης Ρέντης ήταν μερικές από τις περιοχές που εμφανίστηκε ως μουσικός. Ένα ατύχημα όμως στάθηκε αφορμή να σταματήσει τις εμφανίσεις του. Φτιάχνοντας ένα μάνικο του οργάνου, έκανε μια κίνηση λανθασμένη, του φύγε το σκαρπέλο και το μπήκε μέσα στο χέρι του. Και του έκοψε τένοντες. Ήταν βαρύ το χτύπημα. Του έκοψε τένοντες και από τότε τα δύο δάχτυλα του δεν ακούγανε καλά. Το 1958, μετά το ατύχημα, ο Άκης Πάνου αποσύρεται από τη νύχτα. Είχε σημάνει η ώρα του συνθέτη. Ο Άκης Πάνου είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό σχολείο. Όσοι όμως βρέθηκαν κοντά του, μιλούν για έναν άνθρωπο με βαθιά σκέψη και μεγάλη μόρφωση. Χαρακτηριστικό ήταν το πλούσιο λεξιλόγιο του. Τον περιγράφουν ως ένα λαϊκό φιλόσοφο, γεγονός που αποτυπώνεται και στους στίχους των τραγουδιών του. Ο Άκης Πάνου, σε αντίθεση με άλλους συνθέτες, δεν ήθελε να δίνει τα τραγούδια του σε προβεβλημένους καλλιτέχνες, γιατί πίστευε ότι το όνομα τελικά καπελώνει τη δημιουργία. Παρ' όλα αυτά, συνεργάστηκε με τον Καζαντζίδη, τον Διονυσίου, τον Δαλάρα και άλλα μεγάλα ονόματα. Αρκετοί όμως τότε ήταν στην αρχή της λαμπρής καριέρας τους. Αλλά σπουδαία. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου, και πόνεσαι η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ραΐσει η καρδιά μου. Τα τραγούδια του Άκη Πάνου ξεχώρισαν αμέσως από τους στίχους. Άμεση και βιωματική. Είναι πολύ απλός σε αυτά που λέει, κατανοητός, αλλά μέσα από την απλότητα υπάρχουν πολύ μεγάλες έννοιες. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ο στίχος του τσακίζει κόκαλα, αυτή. Και η μουσική του. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη, όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Είναι μοιραία τραγούδια, τα οποία ακούγονται σαν ρέκβιεμ. Αυτή η κραυγή που έχει γράψει για τον Νταλάρα, θέλω να τα πω, είναι από τα πιο σημαντικά έργα του Άκη Πάνου. Με επηρέασε σε όλη μου την πορεία. Δηλαδή, ήταν σαν ένας πατέρας που με ακολουθούσε πάντα χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Για κοίτα
με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Ο Άκης Πάνου ήταν αυτοδίδακτος μουσικός. Δεν πέρασε ούτε έξω από οδείο. Έγινε όμως δάσκαλος για πολλούς καλλιτέχνες. Ο Άκης Πάνου είναι ένας συνθέτης που με σημάδεψε από τα παιδικά μου χρόνια. Είναι ένας από αυτούς που με έκαναν να αγαπήσω το λαϊκό τραγούδι και να ασχοληθώ με τη μουσική. Ποιον δεν έχει επηρεάσει μουσικά? Είναι το... είναι η λεγόμενη Mercedes του λαϊκού τραγουδιού. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πονέσει η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ραΐσει η καρδιά μου. Και ραΐσει η καρδιά μου. Και ραΐσει η καρδιά μου. Τα περισσότερα τραγούδια έχουν μέσα κάποιες λέξεις οι οποίες είναι πολύ τρυφερές. Επίσης έχουν μαγιά. Έχει, ερμηνευτικά είναι μάγκικα τα τραγούδια του. Θέλουν κότσια. Έχουν πάντα στο τέλος του κάθε τραγουδιού, να το πω έτσι απλά με το δικό μου λεξιλόγιο, έρχεται και μια φάπα το τραγούδι αυτό. Ας το τρέλω στη τρέλα του. Ο Άκης Πάνου ήταν από εδώ μέσα, ας πούμε, έβγαινε η μουσική του. Στο όνειρό του τον κόσμο αυτόν ψυχάθηκε και φτιάξε ένα δικό του. Ο Άκης Πάνου δεν έδινε εύκολα τραγούδια σε φίρμες, αλλά εκτιμούσε τις μεγάλες αξίες και έγραφε τραγούδια ειδικά για τη φωνή τους. Και έλεγε, εγώ έχω πρικίσει τους τραγουδιστές. Λέει, τι, τους έχω δώσει πρίκα, τραγούδια που θα τα τραγουδάνε και με αυτά θα κρατήσουν χρόνια καριέρα. Η μισή καλή σε μοναστηριού κελί κι άλλη στο τρελάδικο από κακό και απάδικο. Κι άλλη στο τρελάδικο από κακό και απάδικο. Πίστευε και δικαίως πίστευε ότι το τραγούδι είναι πάνω από τους τραγουδιστές. Δηλαδή και ο τραγουδιστής να μην το πει ο ένας, θα το πει κάποιος άλλος και θα γίνει το τραγούδι. Πάνω απ' όλα ήταν το τραγούδι. Στη συνέχεια της εκπομπής θα περιγράψουμε τα χρόνια της απομόνωσης, την πορεία προς το θάνατο, αλλά και την άγνωστη συνάντηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη, έξω από τις φυλακές του Κορυδαλλού. Η ζωή του Άκη Πάνου ήταν πολυτάραχη, γεμάτη αντιφάσεις για όποιον δεν μπορούσε να κατανοήσει τον προσωπικό του κώδικα. Θεωρούσε ότι οι εταιρείες τον αδικούσαν, αλλά την ίδια στιγμή αρνιόταν να δώσει τα τραγούδια του αν δεν έπαιρνε υψηλές αμοιβές. Απαιτούσε από τα παιδιά του να του μιλάνε στον πληθυντικό, αλλά για ένα διάστημα ο ίδιος συζούσε με δύο γυναίκες. Τη Δήμητρα που τη λάτρευε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, και την κυρία Άννα που την παντρεύτηκε αφού του χάρισε 4 παιδιά. Η προσωπική στάση του τον οδήγησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Ξάνθη και στην απομόνωση. Όσοι γνώρισαν τον Άκη Πάνου τον περιγράφουν ως ένα ευθύ και δυσπρόσιτο άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε πολύ διπλωματικότητα, στα έλεγε στα ίσα, αλλά άμα σ' αγαπούσε, σ' αγαπούσε. Όνειρα που μένουνε μονάχα με στη σκέψη, κανείς μην τα πιστέψει, τα σβήνει η ζωή. Πάκης ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο πιο
ο πιο αυταρχικός δημοκρατικός άνθρωπος που μπορεί να υπάρξει. Ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας του τον οδήγησε σε σύγκρουση με τις δισκογραφικές εταιρείες. Ξέρω εταιρείες που του λέγανε, ας πούμε, ότι Άκη είναι 10 εκατομμύρια για να κάνω μια δουλειά. Τι να τα κάνω 10 εκατομμύρια, η δουλειά μου κάνει 80. Και προτιμούσε να μην να έχει τίποτα. Δουλειά δεν έδινε. Για τον Άκη Πάνου, ο έρωτας της ζωής του ήταν η πρώτη του γυναίκα, η Δήμητρα. Με τη Δήμητρα ήταν πάρα πολύ δεμένη. Βέβαια της είχε πάρει τον αέρα. Η καριέρα Δήμητρα ήταν νεάκι μου, νεάκι μου, ό,τι είπε ο Άκης. Δυστυχώς όμως άλλαξε σε κάποια φάση η ζωή του, χώρισε από την κυρία Δήμητρα, αλλά βέβαια συνέχισε να είναι μαζί της, γιατί δεν έκανε παιδιά. Παιδιά έκανε με τη δεύτερη γυναίκα του, την Άννα, την οποία παντρεύτηκε μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης. 20 χρόνια, γιατί περιμένατε? Γιατί θέλαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, είχαμε άλλη δουλειά. Αλλά από την άλλη μεριά το είπα αυτό. Είπα ότι μου έλεγε ο πατέρας μου, ας πούμε, ο παππούς μου έλεγε τον πατέρα μου ότι και καλά δεν είναι στο γάμο του πατέρα σου, δεν είναι τίποτα. Να βλέπεις το γάμο του πατέρα σου, μου έλεγε ο παππούς μου να βλέπεις το γάμο της μάνας σου και λέω, κοίτα τι έχασα. Και λέω, μην το χάσουν και τα παιδιά μου. Ας να μεγαλώσουν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Πάνου τα έζησε στην Ξάνθη, όπου απομονώθηκε από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Κάποια στιγμή έδωσε μια αμούτζα στην Αθήνα και είπε: πάω στην επαρχία να ζήσω. Πραγματικά ήταν κουρασμένος από την Αθήνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω δεν του φερθήκανε καλά σε σχέση με το έργο του. Στην Ξάνθη έμελε να γράψει και την τελευταία τραγική σελίδα στο βιβλίο της ζωής του. Ίσως επειδή δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τις προσωπικές του αξίες. Πριν μιλήσουμε για τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τη σύγκρουση με την κόρη του και το έγκλημα στην Ξάνθη, αξίζει να σταθούμε για λίγο σε μια άγνωστη συνάντηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ήταν η εποχή που ο Πάνου ήταν έγκλειστος στις φυλακές. Είχε όμως αρρωστήσει βαριά και είχε ξεκινήσει θεραπείες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Μια μέρα, καθώς γύριζε από το νοσοκομείο, συναντήθηκε με τον Καζαντζίδη. Οι αστυνομικοί που συνόδευαν τον κρατούμενο έδειξαν ανθρώπινο πρόσωπο και επέτρεψαν στους δύο μεγάλους καλλιτέχνες να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν στη δική τους γλώσσα. Κλείστηκαν μέσα σε ένα ταβερνάκι δυο στενά από τις φυλακές και έστησαν ένα γλέντι, που όπως θυμούνται οι λίγοι θαμώνες ήταν μοναδικό. Στην πραγματικότητα όμως είπαν το τελευταίο αντίο, καθώς λίγο καιρό αργότερα έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Φεβρουάριος του 1999. Η υγεία του Άκη Πάνου επιδεινώνεται και μεταφέρεται εκτάκτως από τη φυλακή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νικαίας. Το θολωμένο μου μυαλό, ο κόσμος είναι μια σταλιά, κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Στο δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού, τον Άκη Πάνου συνοδεύουν δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Λίγα στενά πριν τις φυλακές υπάρχει το κουτούκι του Κουμπούρα. Είναι το στέκι του Στέλιου Καζαντζίδη. Οι αστυνομικοί συνεννοημένοι κάνουν μια στάση και ο Στέλιος Καζαντζίδης δοκιμάζει μια δυνατή συγκίνηση. Κάποιο μεσημέρι ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας φίλος μας, ο Νίκος ο Πρέβεζας, γιατρός προϊστάμενος της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Κρατικού της Νίκαιας. Μου λέει: Κώστα, ξέρεις, μου λέει, ποιον έχω μαζί μου? Ποιον έχεις, του λέω? Μου λέει: τον Άκη τον Πάνο. Σοπαρέ, Νίκο. Πετάγει το Στέλιο σε πάνω, βγαίνει εδώ έξω στον δρόμο, τον βλέπει λοιπόν ο Άκης ο Πάνο, βγαίνει από το αυτοκίνητο της ασφάλειας που τον συνόδευαν και δύο της ασφαλείας, ανοίγουν τα χέρια και αγκαλιαστήκανε μέσα στη μέση του δρόμου. Άκης Πάνου και Στέλιος Καζαντζίδης έκαναν μαζί αλυσμόνητες επιτυχίες. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο. Άντε να περάσει νύχτα και να φτάσει το πρωί. Η μισή καλή σε μοναστηριού
κελί. Είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Ήταν πολύ φίλοι. Ο Άκης Πάνου θεωρούσε ότι ο Γαζής ήταν το Α και το Ω του ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή αυτός ο τραγουδιστής τον εξέφραζε ως δημιουργό και ήθελε να, αν μπορούσε, θα έδινε όλα τα τραγούδια του στο Στέλιο Καρατζήδη. Η τελευταία του συνάντηση έγινε ξαφνικά, χωρίς φώτα, κάμερες και σκηνοθεσία. Έτυχε εκείνη τη στιγμή, θυμάμαι, να περνάει και το λεωφορείο της γραμμής που περνάει από εδώ. Σταμάτησε και το λεωφορείο, ανοίξαν οι πόρτες και αρχίζει ο κόσμος να χτυπάει παλαμάκια, να φωνάζουν «Γεια σου Στέλιο, γεια σου Άκη». Στο λαϊκό ταβερνάκι του Κουμπούρα, Άκης Πάνου και Στέλιος Καζαντζίδης ανοίγουν τις καρδιές τους. Μιλήσανε για το γεγονός το οποίο τον είχε φέρει στη φυλακή, τον Άκη τον Πάνου. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μετανιωμένος για αυτό που έκανε. Του έλεγε λοιπόν του Στέλιου, «Εγώ άντρας γεννήθηκα και άντρας θα πεθάνω. Αυτό που έκανα το σκέφτηκα πολύ καλά». Η μοίρα δεν επεφύλασε παρά λίγους μήνες ζωής και στους δύο καλλιτέχνες. Αλλά σε εκείνη την κρυφή συνάντηση έκαναν σχέδια σαν μικρά παιδιά. Εγώ του λέει Στέλιο, όσο ήμουν στη φυλακή, έγραψα κάποια τραγούδια, περίπου τα 60, μας είπε. Και σου μιλάω, του λέει ειλικρινά, τα έφτιαξα, τα έραψα και τα έκοψα στα μέτρα σου. Μας είπε, κάνα 2-3 στίχους από αυτά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ. Και δεν ξέρουμε και πού βρίσκονται αυτά τα τραγούδια. Κάτι το κρασί, κάτι οι κουβέντες για τα παλιά, το γλέντι δεν άργησε να στηθεί. Στην παρέα μας, να σας πω ότι είχαν κάτσει και οι αστυνομικοί οι οποίοι τον συνόδευαν. Εκείνη τη στιγμή είχαν ξεχάσει ότι είναι αστυνομικοί, ξεχάσανε τι, ποιον και γιατί, τι συνοδεύουν, τα είχαν όλα ξεχάσει και πετάγεται ο Άκης πάνω και λέει «Στέλιο, έχω τώρα ένα μεγάλο πρόβλημα». Και τι πρόβλημα έρχεται, Άκη, σκέπτομαι πώς θα τους πάω μέσα τώρα από εδώ. Λίγους μήνες μετά ο Άκης Πάνου πέθανε. Ένα χρόνο αργότερα φεύγει και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Συνάντησε τον φίλο του Άκη Πάνου στο πάλκο του Παραδείσου και ίσως συνεχίζουν το γλέντι τους, όπως τότε, μακριά από φώτα και κάμερες. Σήμερα, στο κουτούκι του Κουμπούρα, οι φωτογραφίες πάνω στα κρασοβάρελα έχουν σφραγίσει εκείνες τις στιγμές της επίγειας ευτυχίας δύο ανθρώπων που έζησαν με πολύ πόνο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Άκης Πάνου στο τέλος της ζωής του δεν αδίκησε μόνο το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και την προσωπική του διαδρομή. Ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης που ποτέ δεν πήραξε ούτε μυρμήγκι, αφαίρεσε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Και άλλαξε για πάντα τη ζωή δύο οικογενειών. Πώς έφτασε εκεί? Ο συνήγορός του, ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης, περιγράφει τον ηθικό κώδικα που ο Άκης Πάνου αισθάνθηκε ότι του τον παραβίασαν, ώστε ο ίδιος να μιλάει για ξεφτελισμό. Από την άλλη, ο κατηγορός του, ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος, μιλά για ένα άσχημο παιχνίδι της μοίρας. Όλα ξεκίνησαν από τη σκληρή κόντρα με την κόρη του, την Ελευθερία, την οποία αγαπούσε με πάθος. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν αφολιά σου λευκά περιστέρια. Ο κρυφός καημός του Άκη Πάνου ήταν να γίνει πατέρας. Το Μάιο του 1978 με συγκίνηση αγκαλιάζει το πρώτο του παιδί, την Ελευθερία. Είχε κάνει και ένα μπουζούκι που είχε στο πίσω μέρος του μπουζουκιού σκαλιστό με φωτιά το πρόσωπο της κόρης του. Ο Άκης και η Άννα Πάνου κάνουν άλλα τρία παιδιά. Μόλις γεννηθήκανε τα δίδυμα, τι έγινε Άκη του, λέω, να μου λέει, εκεί δεν είχαμε κανένα παιδί, τα κάναμε τέσσερα. Χαρτολογώντας έτσι να πούμε, ευχαριστήθηκε να μου που έκανε οικογένεια. Ο Άκης Πάνου είναι ένας παραδοσιακός οικογενειάρχης. Στο σπίτι επιβάλλει τους κανόνες του, αυτούς που είχε μάθει από την παιδική του ηλικία. Το λέγανε φασίστα και τι λέτε κύριε Πάνου, λέει γι' αυτό. Λέει, αν εννοείται ότι εγώ περνάω τη φάση μου, ναι, είμαι φασίστας. Και όπου με βγάλει. Όταν η Ελευθερία ενηλικιώθηκε, ήρθε σε σύγκρουση με τις σπαρτιάτικες αντιλήψεις του πατέρα της. Η σχέση της κόρης του προς τον Άκη Πάνου είναι η κόρη όπως υπάρχει στις αρχές της τραγωδίας. Όπως η Ηλέκτρα αγαπάει τον Αγαμέμνονα, που τον έχει σκοτώσει η μάνα της Κλειτεμνήστρα, έτσι ακριβώς. Η 19χρονη Ελευθερία εξαφανίζεται από το σπίτι της.
Ο Άκης Πάνου, που απέφευγε τη δημοσιότητα όσο ελάχιστοι καλλιτέχνες, βγαίνει στην τηλεόραση φορώντας μπιτζάμες, αναζητώντας απεγνωσμένα το παιδί του και κάνει λόγο για απαγωγή. Η κόρη μου πήγε και έκανε την εκπομπή της στο κανάλι Εγνατία της Ξάνθης πριν από 10 μέρες και είναι η τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής. Από εκεί πέρα εξαφανίστηκε. Αν και μιλά για απαγωγή, ο Άκης Πάνου δείχνει να ξέρει που βρίσκεται η κόρη του. Έχω κάθε λόγο να υποπτεύομαι συγκεκριμένο πρόσωπο που το γνωρίζει και η αστυνομία της Ξάνθης. Μετά τη δημοσιότητα, η Ελευθερία επικοινωνεί με τον πατέρα της. Την ώρα, ας πούμε, που είδα την πρώτη φορά στις ειδήσεις ότι με ψάχνουν και περί απαγωγής, πήρα κατευθείαν τηλέφωνο στην αστυνομία, τους είπα ότι δεν πρόκειται για απαγωγή. Έτσι, ξεκινά μια οικογενειακή σύγκρουση που εξελίσσεται σε τηλεοπτικό σύριαλ, το οποίο παρακολουθεί όλη η Ελλάδα. Με πήρε να μου πει αν εγώ συνεννοώ στο ότι να έχει σχέση με κάποιον άνθρωπο που εγώ κατά την κλίση μου πίστευα όχι. Αυτή που αντέδρασε, που ήξερε την όλη κατάσταση από την αρχή, ήταν η μητέρα μου. Η οποία σε κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε, ας πούμε, ότι αν τελικά μείνεις με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ για σένα από δίπλα μου, ας πούμε, να περνάς, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Θα είμαστε δύο ξένοι. Αργότερα που το είπα και στον πατέρα μου, κάτσε εκεί που είσαι και τελείωσε το θέμα. Όπως αποδείχτηκε, η Ελευθερία ήταν στο σπίτι του αγαπημένου της, Σωτήρη Γιαλαμά, στην Ξάνθη. Ο Γιαλαμάς εμφανίζεται και αυτό στην τηλεόραση με γυρισμένη την πλάτη για να απαντήσει στις κατηγορίες του Άκη Πάνου. Το μόνο που έχουν κάνει είναι το να μας ενώσουν καλύτερα. Ο πατέρας της, από ό,τι έμαθα, πιστεύει για μένα ότι είμαι κάποιος μπράβος της νύχτας. Η μητέρα της δεν με ήθελε γιατί είμαι σε διάσταση ακόμα με την πρώην σύζυγό μου. Και λόγω ότι υπάρχει ένα παιδί από τον πρώτο μου γάμο. Τελικά, η 19χρονη Ελευθερία Πάνου επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά δεν διακόπτει το δεσμό της με τον Σωτήρη Γιαλαμά. Οι σχέσεις της με τον πατέρα της όμως έχουν πλέον διαταραχθεί ανεπανόρθωτα. Την 1η Αυγούστου του 1997, ο Σωτήρης Γιαλαμάς επισκέπτεται τον πατέρα της Ελευθερίας στο σπίτι του στην Ξάνθη με στόχο να λύξει την παρεξήγηση. Ο Άκης Πάνου όμως έχει το δικό του κώδικα τιμής. Κυκλοφορώ, μου έλεγε στον δρόμο, και με κοιτάζει λοξά ο κόσμος και ξέρω τι σκέφτεται. Σκέφτεται ότι αυτός ο Κύριος μου πήρε την κόρη μου, τη σπίτωσε, την κάστρωσε και εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Ο Άκης εξοργίστηκε τότε για τον εξής λόγο, διότι η οικογένεια Γιαλαμά είχε την Ελευθερία την Πάνου, της οποίας στην απαγωγή είχε δηλώσει ο Άκης, ήταν ένα παιδί η Ελευθερία, αν το θυμόσαστε. Και ουδής βγήκε να του πει, Άκη, είναι εδώ η κόρη σου στο σπίτι μας, μη φοβάσαι. Δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αυτό εξόργησε τον Άκη περισσότερο από όλα τα. Ο Πάνου, εγκλωβισμένος στις αξίες μιας άλλης εποχής, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον 30χρονο. Ο εξευτελισμός μου είχε ξεκινήσει από το Μάιο. Εξαφανίστηκε η κόρη μου χωρίς να ξέρω το λόγο και την εκρύβανε στο σπίτι του Γιαλαμά και ισχυριζόντουσαν όλοι ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται η κόρη μου. Αυτή η συνάντηση κατέληξε σε τραγωδία. Ο Άκης Πάνου κοιμόταν. Τον ξύπνησε λοιπόν η γυναίκα του και του είπε, είναι εδώ η Ελευθερία. Σηκώθηκε εκείνος ο Πάνου και βλέπει τον Γιαλαμά. Προσπάθησε να τον διώξει από το σπίτι με αυτόν τον τρόπο, εκφοβίζοντάς τον δηλαδή με το όπλο. Και την πυροβόλησε και εξωστρατηγίστηκε ότι γύρισε. Ενώ έφευγε ο Γιαλαμάς και κατέβαινε τα σκαλιά, ξαφνικά γύρισε και έτσι έφαγε τη μοιραία σφαίρα. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί. Μια σφαίρα βρήκε το Γιαλαμά στο πρόσωπο. Τον προσβάλανε μέσα στο σπίτι του. Αυτός το είχε, ας πούμε, το αμερικάνικο μοντέλο δάλεση, που άμα μπει κάποιος ληστής στο σπίτι, παίρνεις ένα τηγάνι και του βαράζει μία να πει να αφήνεις έκο. Δηλαδή και ο νόμος τον προστατεύει. Αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής, η κόρη του Ελευθερία, ο μικρός του γιος
και η σύζυγός του Άννα Μπακυρτζή. Στο θολωμένο μου μυαλό ο κόσμος είναι μια σταλιά, κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Η σκηνή του φόνου αναβιώνει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καβάλας, όπου δικάζεται λίγους μήνες μετά το έγκλημα ο Άκης Πάνου. Επήγα άοπλος, χωρίς στοιχεία, επήγα με σεβασμό στο νεκρό, ήταν και η πρώτη φορά που πάταγα το πόδι μου σε αίθουσα δικαστηρίου. Ο ίδιος προσπάθησε να πει στο δικαστήριο ότι ήταν τυχαίο, ότι και μάλιστα επέρυπτε τις ευθύνες στη γυναίκα του που έφερε στο σπίτι, γιατί ως τότε δεν μιλούσε ο Άκης Πάνου με την Ελευθερία. Και η γυναίκα του, προσπαθώντας έτσι να τους φέρει πιο κοντά, κάλεσε στο σπίτι την Ελευθερία και τον Γιαλαμά, προκειμένου να συναντηθούν και να λυθεί αυτή η διαφορά. Στο δικαστήριο οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο Πάνου όχι μόνο δεν ήξερε για την επίσκεψη του Γιαλαμά, αλλά είχε σκοπό να χωρίσει και να επιστρέψει στην Αθήνα. Μου έλεγε ότι ανέβαινε στη Ξάνθη με στόχο να διαχωρίσει τη θέση του και από τη γυναίκα του, δηλαδή να φτάσουν σε διαζύγιο, και από την Ελευθερία να αφήσει να κάνει αυτό που θέλει, και ήθελε να αποστασιοποιηθεί απολύτως από αυτή την υπόθεση, ας πούμε, που λέγεται Άννα και Ελευθερία. Αγάπαγε πολλές γυναίκες, με άλλη είχε παιδιά, άλλη αγαπούσε πραγματικά. Υπήρχε πάντοτε ένα πρόβλημα οικογενειακό που τον ταλάνιζε. Στο δικαστήριο η Ελευθερία κυοφορεί το παιδί του Σωτήρη Γιαλαμά. Είναι στον 8ο μήνα. Με τον πατέρα της δεν ανταλλάσσουν ούτε ένα βλέμμα. Τον κοίταξε μόνο με εντολή του δικαστηρίου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Γύρισε λοιπόν, τον κοίταξε. Όλοι στραφήκαμε στο πρόσωπο του Άκη Πάνου να δούμε πώς θα αντιδράσει. Προσπάθησε λοιπόν εκείνος να μην σπάσει καθόλου, να δείξει ότι του είναι εντελώς αδιάφορο το βλέμμα της κόρης του. Όμως ήταν εμφανές ότι λίγο ακόμη και θα κατέρε. Είδα δύο ανθρώπους που λάτρευαν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Στη συνέχεια θα δούμε την κατάληξη της δίκης, την απολογία του Πάνου, αλλά και πώς το δικαστήριο οδηγήθηκε στην ετιμιγορία. Ετιμιγορία για την οποία υπήρξαν και αντιδράσεις. Η απολογία του Άκη Πάνου στο δικαστήριο ήταν συγκλονιστική. Ο καλλιτέχνης που σπάνια άνοιγε την καρδιά του, ξεφίλησε το βιβλίο της ζωής του και προσπάθησε να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ωστόσο, ούτε για μια στιγμή δεν αρνήθηκε ότι έκανε το φόνο. Υποστήριξε όμως ότι δεν ήθελε να σκοτώσει και ότι ουσιαστικά ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Οι αντιδράσεις από την ετιμιγορία επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Η υπόθεση έκλεισε οριστικά με τον θάνατό του, πριν γίνει η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό. Απολογούμενος ο Άκης Πάνου ξεδίπλωσε ενώπιν των δικαστών τη ζωή του όλη. Θα ξεκινήσω από το σημείο που φεύγω από το σπίτι μου στα 17 μου χρόνια και αποφασίζω να κάνω οικογένεια. Επιτρέπετε. Στα 17 μου χρόνια, ζώντας σε μια οικογένεια που κυριαρχεί το γυναικείο φύλο, υπάρχουν δηλαδή στην οικογένεια τρεις αδερφές, η μητέρα μου. Στο διπλανό σπίτι, στο κτήμα του πατέρα μου, υπάρχουν τρεις θείες μου, η γιαγιά μου. Υπάρχουν δύο θείες από τη μητέρα μου. Είμαι το αγαπημένο παιδί της οικογένειας. Μίλησε με αγάπη για την πρώτη σύζυγό του, Δήμητρα, με την οποία δεν χώρισε ποτέ. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα, συνάψαμε σχέση μαζί, αυτό το καλοκαίρι του 1950. Και φεύγω από το σπίτι του πατέρα μου, μένω στο σπίτι το δικό τους και γίνομαι οικογενειάρχης στα 17 μου χρόνια και παίρνω μια οικογένεια. Είναι η κυρία Δήμητρα Πάνου. Η κυρία Δήμητρα Πάνου. Η Δήμητρα. Μάλιστα, πρώτη σύζυγός.
Παντρευτήκατε λοιπόν σε ηλικία. Σχετιστήκαμε το 1950, στα 17 χρόνια μάλιστα. Το παντρευτήκαμε στις 20 Οκτωβρίου του 1954. Δηλαδή είσαστε τότε. 4 χρόνια περίπου μαζί. Ήμουνα 21 ετών. Γιατί δεν είχα πάει καν στο στρατιώτη πριν. Στο διάστημα αυτό που είχαμε σχέσεις, η Δήμητρα είχε μείνει σε ενδιαφέρουσα. Και επειδή δεν είχαμε παντρευτεί, κάποιοι συγγενείς της, εν αγνία μου, την επήρανε και την επήγανε σε ανανέκδοση. Εν αγνία σα. Εν αγνία μου. Και της βγάλανε ένα παιδί από μέσα της που ήταν 5,5 μηνών. Εγώ φυσικά έμαθα ότι της είχαν κάνει έκδοση, δεν ήξερε ποιες είναι οι συνέπειες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε παιδιά, δεν τα καταφέρανε. Ο Πάνου στην απολογία του μίλησε με λεπτομέρειες για όλη του τη ζωή, αλλά για το έγκλημα υπήρξε φιδωλός. Το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Κοίταξε κύριε Αλέκο, μου λέει. Για πρώτη φορά, με είπε Αλέκο, πριν από δάφτους, εγώ τον Άκη, τον Πάνου, τον έχω δικάσει. Και τον έχω καταδικάσει ισόβια. Τι γουράζεσαι. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ούτε καν της προσφοράς στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Εγώ έχω γραφήσει 200 τραγούδια, από τα οποία ο κόσμος ξέρει τα 201. Έχει γράψει τραγούδια με τα οποία άνθρωποι αγαπήσανε, κλάψανε, πεθάνανε, ζήσανε, ευτυχήσανε, δυστυχήσανε. Και βγήκε σε λίγο ο πρόεδρος του δικαστηρίου και είπε ότι πράγματι υπάρχει αυτή η συμβολή του καλλιτέχνη, αλλά δεν είναι, είναι καλλιτεχνικού χαρακτήρα και όχι πολιτισμικού. Ισοπεδώσανε τα πάντα και την εμπειρία τη δικιά μας και την παράδοση δεκαετιών μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Δεν ξέρω με ποιο συγκρίνανε και τι θέλανε να πούνε ακριβώς. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Άλλωστε, όταν επικαλέστηκαν την πολιτισμική προσφορά, αυτό δεν είναι ελαφρυντικός λόγος. Όπως ελαφρυντικός λόγος δεν είναι ούτε καν και το λευκό ποινικό μητρό. Ακόμα και σήμερα η πολιτική αγωγή θεωρεί ότι δεν έπεσε άπλετο φως στην υπόθεση. Δεν τον πυροβόλησε για να σκοτώσει εξ αρχής. Ο Άκης Πάνου του έδωσε το πιστόλι και του λέει: κοίταξε να δεις, κάποιος πρέπει να τελειώνουμε σήμερα, κάποιος πρέπει να πυροβολήσει κάποιον. Και όταν του είπε: μα τι είναι αυτά, εγώ ήρθα εδώ να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, τότε κατάλαβε ότι είχε άλλες προθέσεις για την κόρη του ο Σωτήρης Γιαλαμάς, και πήρε το πιστόλι και το πέταξε στον καναπέ. Και πήρε το πιστόλι η πρώην σύζυγός του και δοκίμασε να σκοτώσει τον Σωτήρη Γιαλαμά η πρώην σύζυγός του. Δύο φορές προσπάθησε να τον χτυπήσει με το πιστόλι, να τον πυροβολήσει. Αλλά δεν ήξερε να απασφαλίσει. Δεν σας κρύβω, αντί μνημοσύνου προς τον Γιαλαμά κυρίως, αλλά και προς τον Άκη Πάνου τώρα πια, ότι είχα κάνει αίτηση για το επεκτατικό της κατηγορίας και στη σύζυγό του. Αλλά μου το αρνήθηκαν αυτό και είναι εύλογο, διότι έπρεπε κάποιος να μείνει με τα 4 παιδιά, ουσιαστικά τα 3 ανήλικα. Πάντως, στη δίκη δεν υπήρξε κανένα στοιχείο σε βάρος της συζύγου του Άκη Πάνου. Μετά την καταδίκη του, ο Πάνου μέσα από το κελί μίλησε για την υπόθεση. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Μέχρι σήμερα κατάφερα να έχω τον εαυτό μου, δηλαδή μέσα στο ψυχικό μου κόσμο, λευκό, και αυτός ο ψυχικός κόσμος έχει καταρρεύσει. Όταν την τίναξα τη ζωή μου στον αέρα, σάμπα και βερεσέ. Σάμπα και βερεσέ. Πέσει μέσα και με σιγοψήνει. Ενώ έχω κάνει τόσες υποχωρήσεις, μια ζωή υποχωρήσεις κάνω, για να μην συγκρουστώ με άνθρωπο. Έδωσα την αγάπη μου όλοι στους άλλους, στον κόσμο, όπου θέλετε, και δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου. Καταστράφηκα. Και σαν άνθρωπος, και σαν καλλιτέχνης, και σαν οικογενειάρχης.
Ο Πάνο αρνήθηκε να δηλώσει μετανιωμένος. «Δεν μετανόησα γιατί δεν ενόησα», είχε πει ενιγματικά, δικαιολογώντας τη στάση του. Εάν ο Άκης ο Πάνου είχε προφέρει στο δικαστήριο τη λέξη «συγνώμη», δεν θα είχε καταδικαστεί σε ισόπλα. Δεν έβγαινε και τίποτα, ήταν προχωρημένος ο καρκίνος πια. Δεν το ξέρω όμως. «Λένε μετανοώ αυτοί που εννοήσαν. Εγώ δεν εννοήσα ότι σκότωσα τον Γιαλαμά. Εγώ πυροβόλησα να φοβηθεί να φύγει. Ανέβηκε τη σκάλα και την έφαγε. Πώς θέλετε να το καταλάβετε δηλαδή? Μπορείτε, θέλετε να το καταλάβετε ή δεν θέλετε? Η ζωή... Δεν εννοήσα εγώ ότι σκότωσα κανένα για να πω μετά τη λέξη μετανοώ, τη λέξη. Τσιγάρο... Εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου εδώ για 1,5 χρόνο. Αυτοί κοιμώνται ότι τον ύπνο του δικαίου. Λίγο καιρό αργότερα, η ελευθερία φέρνει στον κόσμο το παιδί της, η πληγή επουλώνεται και ο πόνος της καταλαγιάζει. Νιώθω άσχημα απέναντι στον πατέρα μου, που είχε δίκιο και δεν τον άκουσα. Ο Άκης Πάνου δεν δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό. Πέθανε από καρκίνο. Όταν έμαθε ότι πλησιάζει το τέλος του, το δέχτηκε λυτρωτικά. Μόνο μου είπε τη φράση, την παράξενη φράση που διαβάζεται με κάθε τρόπο ή με δύο ή τρεις τρόπους αν θέλετε. Την έκανα λαχείο. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο επίλογος για την ιστορία. Να σας πούμε ότι η μηχανή του χρόνου απευθύνθηκε μέσω του δικηγόρου στην οικογένεια Γιαλαμά για την πληρέστερη παρουσίαση του θέματος. Απευθύνθηκε και ζήτησε τη γνώμη, την άποψη της κυρίας Άννας Πάνου, όπως και της ελευθερίας. Για λόγους που κατανοούμε, δεν ήθελαν να μιλήσουν για όλα όσα τις πληγώνουν και τους θυμίζουν την τραγική αυτή ιστορία. Γεια σας.